σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο νταλικών στην Εγνατία Οδό λίγο πριν τον Προμαχώνα. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, όταν η νταλίκα προσέκρουσε σε άλλη νταλίκα που ήταν σταθμευμένη εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Και οι δύο νταλίκες είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία. Ο δεύτερος οδηγός, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δεν αντιλήφθηκε πως το φορτηγό που έβλεπε μπροστά του ήταν σταματημένο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε αυτό. Το μπροστινό κομμάτι της νταλίκας σφινώθηκε στο πίσω μέρος της άλλης, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στον τράκτορα. Ο οδηγός ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του, παρά το ότι ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο όχημά του για αρκετή ώρα, έως ότου ολοκληρωθεί η πολύ μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, αλλά και του κλιμακίου σιδηροκάστρου που έφτασαν αμέσως στο σημείο. Πυροσβέστες του κλιμακίου σιδηροκάστρου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών έστησαν μια επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού, ο οποίος παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Ο οδηγός ήταν τραυματισμένος σχεδόν σε όλο του το σώμα από το χτύπημα της νταλίκας στο πίσω μέρος της άλλης. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν προσεκτικά και τον έβαλαν σε φορείο ώστε να διεκομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής διήρκησε αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα ο δρόμος από την αστυνομία να κλείσει και να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά στο ρεύμα από σιδηρόκαστρο προς Βουλγαρία, όχι μόνο από γιοταχή αυτοκίνητα αλλά και από φορτηγά, αφού το ατύχημα έγινε λίγο πριν τον Προμαχώνα.